είδηση πως στο πλαίσιο της πρόληψης για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου θα ξεκινήσουν να διανέμονται δωρεάν self-test προσυμπτωματικού ελέγχου σε όλους τους πολίτες ηλικίας 50 έως 70 ετών, αποτιμάται ως μια πολύ θετική κίνηση από την ιατρική κοινότητα, δεδομένου ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει πια μια πρακτική πρόληψης την οποία εφαρμόζουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Σημειώνεται πως ο καρκίνος του παχαίους εντέρου είναι ο πιο θανατηφόρος καρκίνος για τους άντρες κάτω των 50 ετών και ο δεύτερος πιο θανατηφόρος καρκίνος μεταξύ των γυναικών στην ίδια ηλικιακή ομάδα μετά τον καρκίνο του μαστού. Οι πολίτες θα ειδοποιούνται είτε με SMS είτε μέσω άειλης συνταγογράφησης, ενώ στα θετικά τεστ θα ακολουθεί κολονοσκόπηση. Τα στάδια με τα οποία θα εφαρμοστεί και θα τρέξει το πρόγραμμα εξηγεί στην κάμερα του Σέντερ η πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Νομού Καβάλας, Ίση Ρακιτζή. Μετά από απόφαση και πρόταση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς το Υπουργείο Υγείας σε ό,τι αφορά την πρόληψη η οποία επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα φαρμακεία που ανήκουν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας, αποφασίσαμε σαν Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την ΙΔΙΚΑ που είναι ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το κέντρο ελέγχου όλου του ηλεκτρονικού συστήματος, συνταγογράφηση και προώθηση φαρμάκων και τεστ, όπως είναι και το τεστ του COVID, το οποίο και μοιράστηκε από τα φαρμακεία και θα συνεχίσει να μοιράζεται γιατί πήραν επέκταση τα μέτρα κατά του COVID. Έτσι λοιπόν στο κομμάτι της πρόληψης επιβλήθηκε και συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχουν και να ξεκινήσουν τα φαρμακεία την πρόληψη του καρκίνου του παχαίους εντέρου. Όλο αυτό συμβαίνει γιατί η Ευρώπη λέει πως η Ελλάδα είναι εκτός προγραμμάτων πρόληψης. Και αυτό δεν θα διαφωνήσω, θα είμαι σύμφωνη και είναι αλήθεια, γιατί πάντα φτάνουμε στα τελικά στάδια των ασθενειών, το βλέπουμε και στα φαρμακεία μας καθημερινά, τα οποία διαγνώσκονται από τους γιατρούς και αυτά τα τελικά στάδια πάρα πολλές φορές οδηγούν στο θάνατο και δεν είναι άσημα. Άρα έτσι αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα αυτό και να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, τους Έλληνες πολίτες, να κάνουν διάγνωση του καρκίνου του παχαίους εντέρου εγκαίρως με το τεστ το οποίο θα χορηγείται από τα φαρμακεία. Χθες ήταν η πρώτη σύσκεψη των Προέδρων όλης της χώρας με το Προεδρείο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, το Προεδρείο Υπουργείου Υγείας και το Προεδρείο της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, προκειμένου να οργανώσουμε το πώς θα γίνεται, το τι ακριβώς απαιτεί η Ευρώπη, γιατί τα προγράμματα αυτά είναι ευρωπαϊκά, σε ό,τι αφορά την γραφειοκρατική του πλευρά και στο τι απαιτεί στο να καταχωρούνται οι πλατφόρμες, θα είναι όλα έτοιμα τις επόμενες ημέρες. Και βεβαίως η ΙΔΙΚΑ, επειδή είναι αρκετά χρονοβόρα η διαδικασία καταχώρησης του φαρμακείου στην πλατφόρμα αυτή, την οποία θα βλέπει και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση που ελέγχει τις προλήψεις όλων των παθήσεων, είπαμε και αποφασίσαμε σε ένα δεκαήμερο να ξεκινήσει η καταγραφή των φαρμακείων και σε ένα δεκαήμερο περίπου να ξεκινήσει η χορήγηση των τεστ από τα φαρμακεία. Όλες αυτές οι ημερομηνίες βεβαίως θα τρέξουν, είναι σε συνεννόηση όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι που προανέφερα και πολύ σύντομα θα ξεκινήσει και η χορήγηση των τεστ. Εννοείται πως δεν υπάρχει θέμα πανικού, ούτε θέμα να πανικοβάλλεται ο κόσμος και οι συμπολίτες μας το πότε θα αρχίσουν, πως δεν το γνωρίσουν. Όχι, εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς, προκειμένου να τους ενημερώσουμε εγκαίρως στην ημερομηνία που θα ξεκινήσει η χορήγηση των τεστ από τα φαρμακεία, να έρχονται να καταγράφονται και όλη η διαδικασία θα ενημερώνεται από το φαρμακοποιό, από τον επιστήμονα φαρμακοποιό, του πώς θα γίνεται, του πώς θα καταγράφεται. Βεβαίως το πάρα πολύ καλό είναι ότι αφού δίνεται το τεστ, αφού περνάει ο ασθενής από το φαρμακείο να το δηλώσει αν είναι θετικό ή αρνητικό, χορηγούνται και τα φάρμακα δωρεάν για να πάνε στο γαστροεντερολόγο και να κάνουν την κολονοσκόπηση εφόσον το τεστ βγει θετικό. Είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης και ευχαριστούμε πολύ τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας και όλη την PGU η οποία ασχολείται με το κομμάτι των φαρμακείων πανευρωπαϊκά, μια και εμείς ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για τους συμπολίτες μας και για όλη την Ελλάδα προκειμένου να προλάβουμε τον καρκίνο του παχαίους εντέρου, ο οποίος όπως γνωρίζουμε εμείς οι φαρμακοποιοί, τις περισσότερες φορές ανακαλύπτεται από τον γαστροεντερολόγο στο τέταρτο στάδιο, όπου δεν μπορούν να γίνουν πολλά και τις περισσότερες φορές καταλήγει ο ασθενής από τον καρκίνο παχαίους εντέρου.